Ο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν 21 μήνε μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έλυσε το μυστήριο τη ευνηδιαστική αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από το Κίεβο και το Χάρκοβο στα τέλη του Μαρτίου 2022 μετά από άκαρπη η ειρηνευτική σύνοδο τη Κωνσταντινούπολη. Οι Ουκρανοί, όπω είπε ο Ρώσο ηγέτη, είχαν υπογράψει συμφωνία ειρήνη και μάλιστα με συγκεκριμένου όρου για την προστασία των ρωσόφιλων μειονοτήτων, κάτι που αποτελούσε τη βασική αιτία του πολέμου αλλά πάτησαν τους ειρηνευτικούς όρους μόλις αποχωρήσαμε από το Κίεβο και συνέχισαν τον πόλεμο. Μάλιστα ο ίδιος είπε ότι έχουμε το έγγραφο υπογεγραμμένο, αλλά την άλλη μέρα πέταξαν την συμφωνία στα σκουπίδια. Στη συμφωνία είχε αναφερθεί και ο πρώην σύμβουλο του Ζελέντσκι. Όπω είπε ο Ρώσο πρόεδρο, δεν συζητήσαμε με την Ουκρανική πλευρά ότι αυτή η συνθήκη θα χαρακτηριζόταν απόρριτη, αλλά ποτέ δεν την παρουσιάσαμε ούτε τη σχολιάσαμε. Αυτό το σχέδιο συμφωνία μονογραφήθηκε από τον επικεφαλής της ομάδας διαπραγμάτευσης του Κιεβού. Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν στους γενικούς όρους της ουδετερότητας και των εγγύσεων ασφαλεία της Ουκρανίας, αλλά το Κίεβο με την προτροπή Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτείων στη συνέχεια απέρριψε τα έγγραφα που είχε ήδη υπογράψει η αντιπροσωπεία του. Ο Βλατιμίρ Πούτιν συμπλήρωσε μάλιστα ότι αυτό έγινε αφότου ο ίδιος απέσυρε τα στρατεύματά του από την περιοχή του Κιέβου, όπως προβλεπόταν. Ακόμη σύμφωνα με τον Πούτιν, το έγγραφο με τίτλο «Συνθήκη για τη μόνιμη ουδετερότητα και τις εγγύησεις ασφαλείας για την Ουκρανία» είχε υπογραφεί από την Ουκρανική Αντιπροσωπεία. Το κείμενο όριζε ότι η Ουκρανία πρέπει να κατοχυρώσει τη μόνιμη ουδετερότητα στο σύνταγμά της. Η Ρωσία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Βρετανία, η Κίνα και η Γαλλία αναφέρονται ω εγγύητε. Το κείμενο, σύμφωνα με ρωσικά μέσα, περιγράφει τόσο τι ρωσικέ όσο και τι ουκρανικέ προτάσει σχετικά με το μέγεθο του μόνιμου στρατού τη Ουκρανία σε καιρό ειρήνη, καθώ και τον εξοπλισμό του. Η συμφωνία είχε μονογραφεί και κάποιοι στη Μόσχα έκαναν το λάθο και έσπευσαν να την υλοποιήσουν χωρί να πάρουν εγγύησει. Η ανάπτυξη των ρωσικών αερομεταφερόμενων δυνάμεων πραγματοποιήθηκε ταχύτατα το πρωί τη 24 Φεβρουαρίου του 2022 από τα σύνορα τη Ουκρανίας με τη Λευκορωσία και οι ρωσικέ δυνάμει κατέλαβαν βασικέ περιοχέ στα βόρεια και δυτικά του Κιέβου μεταξύ των οποίων και τα δύο διεθνή αεροδρόμια σε μια υποδειγματική αερομεταφερόμενη επιχείρηση μεγάλη κλίμακα, ενώ ταυτόχρονα εξασφάλισαν την απόλυτη αεροπορική υπεροχή. Οι ρωσικέ ειδικέ μονάδε έφτασαν μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο. Από όπου όμω οι βρετανικέ ειδικέ δυνάμει είχαν προλάβει να φυγαδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε υλοποίηση τη Συμφωνία τη Κωνσταντινούπολη, οι Ρώσοι άρχισαν να αποχωρούν στι 29 Μαρτίου. Στι 2 Απριλίου, οι Ουκρανικέ αρχέ δήλωσαν ότι το Κίεβο και η γύρω επαρχία ήταν και πάλι υπό Ουκρανικό έλεγχο. Είναι χαρακτηριστικό και αυτό επιβεβαιώνει. Τόρσο πρόεδρο, ότι κατά τη ρωσική απόσυρση δεν ρίχθηκε ούτε ένα πυροβολισμό. Ο ίδιο βέβαια απέφυγε να αναφερθεί στη συνεπή τη ρωσική ενέργεια που κατέληξε σε φιάσκο για τη Μόσχα και ποιο έδωσε την εντολή αποχώρησης χωρί να υπάρχει τελική ουκρανική υπογραφή.